Καλώ ήρθατε να το κύριο Δημήτρη Δέδα για να τοποθετηθεί για το τέταρτο θέμα σχετικά με την τοποθέτηση των γεννητριών σε τέσσερι πράξει. Πριν μερικές μέρες ήρθε στη δημοτική κοινότητα Αγίου Θεοδόρου ένα έγγραφο από το Δασαρχείο Κορίνθου, το οποίο μας ζήταγε να του γνωρίσουμε εάν υπάρχουν εγκύτεροι συγγενείς του Αθανασίου Κάπα Σοφία. Αμέσως κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει και κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την περίπτωση. Διερευνώντας το θέμα, προέκυψε δηλαδή ότι πρόκειται για την μάτζα αξιολογική ΑΕ και την εγκατάσταση ανομογεννητριών στην περιοχή Πραθύνου. Και που οπωσδήποτε είχε πάρει από διερεύνηση που έκανα κατόπιν, είχε πάρει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και αυτό που μένει πλέον είναι ο χώρος τον οποίο πρέπει και αυτόν να κατοχυρώσει για να προβεί στην εγκατάστασή του. Συγκεκριμένα σε διαβάζω ότι το έγγραφο δηλαδή από το Δασαρχείο, το οποίο αναφέρει ότι επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και όλα αυτά, αλλά και την αριθμό του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Κλιματικής Αλλαγής, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης είναι η εξασφάλιση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης ή μίσθωσης της έκδοσης αυτής από τον ιδιοκτήτη της. Εκτός από αυτό και εκτός από αυτή την εταιρεία η οποία ζητάει αυτόν τον χώρο για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, προκύπτει μετά από έρευνα την οποία έγινε ότι ήδη αυτή η περιοχή και ήδη αυτός ο χώρος είναι μισθωμένος από άλλη εταιρεία. Ήδη δηλαδή κάποια άλλη εταιρεία η οποία θέλει να εγκαταστήσει, αυτές είναι 5 ανεμογεννήτριες, θέλει να εγκαταστήσει άλλες 12 ανεμογεννήτριες, έχει μισθώσει αυτόν τον χώρο και μάλιστα έτσι πληρώνει κιόλας τα ενίκια για τον χώρο αυτόν και για την εγκατάσταση που θέλει να κάνει για τις ανεμογεννήτριες. Εδώ πραγματικά και βλέποντας και τα σχέδια αλλά και διαβάζοντας και την μελέτη για το τι πραγματικά πρόκειται, συμβαίνει μια περιβαλλοντική καταστροφή. Μια τεράστια δασική έκταση εξαφανίζεται. Δρόμοι οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετούν όλη αυτή την εγκατάσταση, η οποία λέω ότι είναι τεράστια σε μέγεθος, κτηριακές εγκαταστάσεις, υποσταθμοί, κανάλια για καλώδια και ένα σωρό πράγματα. Σε μια περιοχή που όλοι εμείς, οι αγιοθεοδωρίτες και οι λουκαγιώτες μαζί, έχουμε ζήσει, ξέρουμε πολύ καλά, ξέρουμε ότι είναι απείρου κάλους και ότι οπωσδήποτε είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει όχι μόνο να το προστατέψουμε, αλλά οπωσδήποτε και να το αναβαθμίσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Αμέσως έστειλα προς τον Δασαρχείο, ότι ειδοποίησα και το Δασαρχείο ότι υπάρχουν εγκύτεροι συγγενείς, διότι η εταιρεία Μάτζα Αρισαιολική Επιδάβρου Όμικρον Έψιλον ζητάει από το δημόσιο πλέον με έτοιμά της να κηρυχθεί αυτή η έκταση του δημοσίου και να πληρώσει η εταιρεία αυτή το δημόσιο. Και εδώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία σύγκρουση μάλλον μεταξύ δύο εταιριών. Η μία η οποία ήδη το έχει μισθώσει και η άλλη που προσπαθεί να μπει από κάπου αλλού να κατοχυρώσει αυτή. Λέω ότι η εταιρεία Μάτζα Αρισαιολογική ΑΕ έχει τελειώσει σχεδόν όλη τη διαδικασία, έχει πάρει όλες τις συγκρίσεις. Αυτό, γι' αυτό και αμέσως ειδοποιήσαμε το Δασαρχείο ότι συμβαίνει και ότι υπάρχουν εγκύτεροι συγγενείς του Αθανασίου Σοφία. Και από την άλλη πλευρά ότι ήδη
είμαστε έτοιμοι για να προσβάλλουμε αυτήν την απόφαση πλέον στον Περιφερειάρχη. Και οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να μείνουμε μέχρι εκεί. Και αυτό το θέμα θα προχωρήσει φυσικά με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, θα πάει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο Δημοτικό Συμβουλίο, θα οριστούν και κάποιοι νομικοί που θα ακολουθήσουν το θέμα και φυσικά χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση και την συμμετοχή όλων σας για αυτόν τον αγώνα που πραγματικά θα ξεκινήσουμε, γιατί όπως είπα βρισκόμαστε σε τετελεσμένα πλέον γεγονότα, έχουν επαρθεί όλες οι αδειοδοτήσεις, να μην επιτρέψουμε την εγκατάσταση αυτών των πραγματικά τέρατα, θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω, που αλλοιώνουν την αισθητική του όλου χώρου και του περιβάλλοντος. Έχει συγκεντρωθεί όλος ο φάκελος με σημαντικά έγγραφα που οπωσδήποτε εκεί τεκμηριώνουμε και όλα αυτά που λέμε και το σημαντικότερο θα μπορούσα να πω και εδώ θα πρέπει και την κυρία Νίκη να ευχαριστήσω άμα θέλετε και την κυρία Νίκη Καντήρου που έχει δώσει αγώνες για αυτήν την περιοχή και έχει καταφέρει αυτή η περιοχή γύρω της Μονής Πραθείου να έχει κηρυχθεί αρχαιολογική περιοχή, οπωσδήποτε ένα σοβαρό θέμα και που δεν το έχουν βλάβει καν υπόψη τους, όχι μόνο οι φορείς και αυτοί που αποφάσισαν για να δώσουν αυτήν την άδεια, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε και στα έγγραφα τα οποία το τότε Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πρέπει εδώ να σας ενημερώσω ότι είχε ξαναμπεί αυτό το θέμα σε Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταψηφίσει, δεν είχε εγκρίνει την εγκατάσταση αυτή. Το ίδιο έγινε και με το Νομαρχιακό Συμβούλιο, αλλά όλα αυτά σταμάτησαν μέχρι εκεί. Δεν ήσαν, πιστεύω, επαρκώς τεκμηριωμένα και δεν ακολουθήθηκε πραγματικά από τον Δήμο, ώστε να μην βρεθούμε σήμερα σε αυτήν την κατάσταση και να έχουν, όπως είπα και όπως ανέφερα, σχεδόν τελειώσει με τις αδειοδοτήσεις και εάν ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο της ιδιοκτησίας, να έχουν το δικαίωμα να κάνουν την εγκατάσταση αυτών των ανέμβλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δέδε. Θα ξεκινήσουμε τώρα τη διαδικασία του διαλόγου.